αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου, Φλόρα, Αλέξανδρε, λοιποί συγγενείς του Νεοκλή και άλλοι φίλοι και σύντροφοι και συνεργάτες του Νεοκλησαρή. Σκοπός δεν είναι να περιγράψουμε πλήρως την επιστημονική και δημόσια παρουσία του Νεοκλησαρή. Αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει σε μερικά λεπτά. Σκοπός είναι να δούμε πού στεκόταν ο Σαρής ως επιστήμονας και ως δημόσιο πρόσωπο. Και σωστά οι προαναλύσαντες τον ενέταξαν στην ευρύτερη ιστορική προοπτική της ελληνικότητας και του οικουμενισμού. Βέβαια, οι γενικεύσεις για την πολιτική σκέψη, τον ρόλο του πολιτικού στοχαστή και η προσπάθεια συσχετισμού των πορισμάτων με ένα επιστήμονα όπως ο Σαρής, ο οποίος είχε μια τόσο ιδιόμορφη διαδρομή, είναι σε κάθε περίπτωση ένα δύσκολο εγχείρημα. Ο Σαρής ήταν σπάνιο είδος χαλκέντερου και εξαιρετικά ανθεκτικού πολιτικού στοχαστή. Η διαδρομή του εξάλλου ήταν ζωντανή, βιωματική ιστορία, η οποία επειδή συνδυαζόταν με επιστημονική κατάρτιση, κατόρθωνε μοναδικά αληθινές περιγραφές και ερμηνείες. Στην διαδρομή ενός πολιτικού στοχαστή, κανείς δεν πρέπει να υποτιμά τις βιωματικές του εμπειρίες, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ιστορικές σκαμπές και σε μεγάλα ιστορικοπολικά φαινόμενα. Δεν πρέπει να υποτιμάτε πόσο εμπλουτίζεται η επιστημονική γνώση όταν με αντικειμενικό τρόπο συνδυαστεί με τις ζωντανές και αληθινές βιωματικές παραστάσεις. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι ο κύριος σκοπός της πολιτικής επιστήμης που αφορά το κράτος και την διεθνή πολιτική είναι να φωτιστεί η αλήθεια και η πραγματικότητα. Για αυτά τα πράγματα, είπε ένας μεγάλος σύγχρονος Έλληνας στοχαστής, ο Παναγιώτης Κονδύλης, δεν υπάρχουν συνταγές και μεθοδολογικές οδηγίες ανεξάρτητες από την ατομική ποιότητα, δηλαδή την παιδεία, την αισθητική ικανότητα και τον πλούτο των συνειρμών του κάθε ερευνητή. Και συμπληρώνει, μέτρο της επιτυχίας είναι το αποτέλεσμα το οποίο μετριέται με την απάντηση στο ερώτημα πόσο και πόσο σημαντικά πολιτικά φαινόμενα και εμπειρικά φαινόμενα και πόση ζωντανή ιστορία κατάφερε να κάνω με αυτόν τον τρόπο κατανοητή. Η πολιτική ζωή και ιδιαίτερα η διεθνής πολιτική ποτέ δεν ήταν ανθόσπαστη και ποτέ δεν θα είναι. Ιδιαίτερα, όπως τόνισε ο συνάδελφος ο κ. Κοντογιώργης, στο σύγχρονο διακρατικό κόσμο μετά τον 16ο αιώνα. Οι σχέσεις των κρατών, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, αλλά ελάχιστα κατανοητή στην Ελλάδα, είναι σχέσεις δυνάμεως και τίποτε άλλο. Πάντοτε ήταν και πάντοτε θα είναι εναλλακτικές, άλλοτε συγκλίνουσες και άλλοτε συγκρουόμενες αξιώσεις και απαιτήσεις για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα και όχι κάπως έτσι είναι ή πρέπει να είναι αλλιώς. Εξ αντικειμένου, κανείς για να παρεύει ουσιαστικά και ρηξικέλευτα μέσα στην βαθύτητα των διανεμητικών προεκτάσεων, θαυμαστή ζούγκλα της πολιτικής σκέψης, απαιτείται να είναι χαλκέντρος και σκληροτράχυλος. Αν δεν είναι ανθεκτικός, ένας στοχαστής συχνά περιορίζεται σε καθώς πρέπει εξυπηρετικές συμβατικές σαπουνόφουσκες. Είναι στην φύση των πραγμάτων. Όταν οι άνθρωποι παλεύουν για διαφορετικές πολιτικές επιλογές, όποιος μιλά αντικειμενικά, αξιολογικά ελεύθερα, περιεκτικά και ουσιαστικά να πυροβολείται από πολλές πλευρές. Είναι διαχρονικά επιβεβαιωμένο ότι η αγέλη των πυροβολητών είναι μεγάλη, συχνά επιστημονικά μεταμφιεσμένη και παρασυρτικά καλοβολεμένη, πανέτοιμη για ευέλικτες εκδουλεύσεις στον εκάστοτε πολιτικό ή διεθνικό περίγυρο. Η μημάθεια, τεμπελιά, νοσηρότητα, ιδεολογικός φανατισμός, ιδεολογική προκατάληψη και σύνδρομα ιδιοτέλειας και ιδιωτείας βράζουν όλα μέσα σε ένα μεγάλο κοχλάζον καζάνι του πολιτικού στοχασμού. Εκεί μέσα σε αυτό το μεγάλο αλυσβερίσιο του πνεύματος, η μοίρα κάποιων είναι να αντιστέκονται στη συμβατική σοφία και να μιλούν ορθολογιστικά. Ο Νεοκλής ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Δική μου εκτίμηση για τον Σαρή είναι ότι αφιέρωσε μια ζωή για να αντισταθεί σε αυτά τα γνωστά φαινόμενα, για να υπηρετήσει την γνώση και να αναλύσει δημόσια την αλήθεια όσο πικρή και δυσάρεστη και αν ήταν για λίγους ή πολλούς. Ενίοτε με πολεμικό τρόπο είναι η αλήθεια. Όμως υπάρχουν δύο ειδών πολεμικές στάσεις και θέσεις και σκέψεις. Εκείνες οι οποίες φιλότιμα, αν όχι πηγαία όπως ο Σαρής, επιχειρεί να μιλήσει αληθινά και να πει αλήθειες, και ο αντίποδάς της. Ένα άλλο είδος από το οποίο απορρέουν ψεύδι, πλαστικές θέσεις, φτηνή προπαγάνδα και πολιτικός ανορθολογισμός. Η αλήθεια ποτέ δεν βλάπτει και το κύριο ερώτημα είναι ποια είναι η πολιτικοστοχαστική φορά κίνησης που την υπηρετεί
και ποια την ροκανίζει, την υπονομεύει και την ανατρέπει. Για να υπάρξουν προϋποθέσεις σταθερότητα με την Τουρκία, για παράδειγμα, πρέπει να ξέρουμε μέσα και έξω την αλήθεια για την κοινωνία αυτή, το κράτος, την διαδρομή της και του κράτους και της κοινωνίας, τα αποτελέσματά της και τα ελαττώματά της και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Εδώ στην Ελλάδα μερικοί κινούνται με φάρο την αλήθεια και κάποιοι άλλοι για μυστήριους λόγους κινούνται μέσα σε υπόγειους λαβύρινθους που αποπροσανατολίζουν και προκαλούν αστάθεια. Καμιά σχέση δεν έχουν βεβαίως οι θεωρήσεις τους με την επιστήμη. Ευχαριστούμε τον νεοκλησαρή, ο οποίος στους τομείς γνώσης που υπηρετούσε έλεγε πάντα την αλήθεια. Το έργο του είναι παρακαταθήκη. Πόσο ουδέτερος, αντικειμονικός και αξιολογικά ελεύθερος πρέπει ή μπορεί να είναι ένας πολιτικός στοχαστής? Ποια είναι τα όρια, οι περιορισμοί, τα διοντολογικά οριστήματα και η ευτελής ή αντίστροφα μεγαλοπρεπή στάση και συμπεριφορά ενός πολιτικού στοχαστή? Αναμφίβολα, όπως κάθε άτομο, ο πολιτικός στοχαστής, επειδή ως οντότητα, ανθρώπινη οντότητα, χαρακτηρίζεται από ανθρωπολογική ετερότητα και από αναπόδραστη ίδια αντίληψη των πραγμάτων, όταν για συνδυσιακούς και δεοντολογικούς λόγους επιχειρεί να υπηρετήσει την αλήθεια, δηλαδή την αντικειμενική περιγραφή και ερμηνεία, αυτό που κάνει βασικά είναι να επιδίδεται σε ένα άθλημα αντίστασης στην ατομική και εθνική υποκειμενικότητά του. Λίγοι το επιτυχάνουν και όταν αυτό συμβαίνει δεν κρύβεται. Παρά το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να επιδείξει πάνω από τον ίσκιο του, απαιτείται εν τούτης να είναι άγρυπνος για την υποκείμενη πραγματικότητα και για την ανάγκη περιγραφικής αντικειμενικότητας. Να μπορεί να αναλύει και να συνεκτιμά το γεγονός πως η προϊστορία όλων των καταστάσεων διέπεται από ηθικοκανονιστική φόρτιση σύμφωνα με τη διαδρομή του φορέα και την συγκρότηση της τυπικής συλλογικής του. Οι υψηλές επιδόσεις αυτού του αθλήματος περιγραφικής αντικειμενικότητας, ούτως ώστε να μην στερβρώνει κανείς την ανάλυση του με προκαταλήψεις, απαιτεί αρκετό σθένος υπέρβασης του υποκειμενισμού κάθε αναλυτή. Απαιτεί επίσης υψηλές δεξιότητες της ευελιξίας μεταξύ περιγραφής και ερμηνεών που αφορούν τις σχέσεις των εκατέρωθεν κανονιστικά φορτισμένων φορέων. Είναι ένα πράγμα να λες: δεν υπάρχουν φορτισμένοι φορείς. Χορέψτε και ένα ζυμπέκικο να τα βρούμε. Και άλλο να κατανοείς ότι εκατέρωθεν υπάρχει τυπική λογική, να προσπαθείς να την ερμηνεύσεις και να συνοηθείς. Αυτές οι δεξιότητες δεν αναγνωρίζονται με συμβατικό τρόπο. Ο Σαρής, για παράδειγμα, εκτιμώ ότι κατανοούσε και διέκρινε το γεγονός ότι μιλώντας με τους Τούρκους ή μιλώντας για τους Τούρκους, θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την προϊστορία τους και τη διαμόρφωσή τους. Μερικές φορές που βρέθηκε μαζί του με Τούρκους συναδέλφους, ήταν σαφές ότι γι' αυτό το λόγο αφενός μιλούσε μαζί τους ισότιμα και αφετέρου ότι μπορούσε να συνεννοηθεί σε ορθολογιστική βάση. Η ανάλυση και η προσέγγιση του ενός αντιπάλου δεν σημαίνει αγκαλιές και φιλιά και χοροπηδήματα, όπως και επίθηκη ή άσκοπη εχθρότητα. Η άσκοπη εχθρότητα, το βάλουμε γι' αυτό. Πρέπει να τον ξέρεις, να μιλάς ισότιμα, να σέβεσαι τα συμφέροντά του που είναι συμβατά με την διεθνή νομιμότητα και μόνο αυτά όμως. Και να τον αντικρούεις αποφασιστικά και ανένθετα όταν παρανομεί και θίγει τα ζωτικά σου συμφέροντα. Στην Ελλάδα, επειδή εδώ και καιρό υπάρχει απόφαση κατευνασμού και όχι αποτροπής της τουρκικής απειλής, ούκο λίγοι μιλούν με αστείους υποκειμενισμούς και με αναλύσεις τύπου σαπουνόφωσκας ή με προπαγάνδα που προδίδει θέσεις ποικίλων υποβολέων. Ο Σαρής λοιπόν είχε πλήρη γνώση και επίγνωση των ηθικοκανονιστικών δομών των Τούρκων και μιλούσε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ισόρροπα, δίκαια και αποτρεπτικά. Αυτό σε μερικούς δεν αρέσει. Δεν άρεσε και δεν αρέσει. Αυτό λεθέτω να δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα πώς επηρεάζεται ο πολιτικός στοχαστής ως μέλος μιας εθνοκρατικής συλλογικότητας. Μπορεί να είναι αντικειμενικός και είναι τα όρια της εθνικής ταύτισης και στις ιδεοντολογικές προϋποθέσεις περιγραφικής αντικειμενικότητας που υπερβαίνει την ατομική εθνική υποτέλεια. Μέχρι πού μπορεί να σπρώξει την σκέψη και πώς μπορεί να διατυπώσει τα επιχειρήματά του για να μην καταστεί από επιστήμονας προπαγανδιστής. Για να απαντήσουμε, απαιτείται να λάβουμε υπόψη ότι οι κοινωνικές οντότητες και οι άνθρωποι ως μέλη τους ανυψώνονται όταν αποκτήσουν ισχύ και υποβαθμίζονται όταν χάσουν την ισχύ τους. Αυτό ισχύει για όλες τις ανθρώπινες οντότητες όλων των εποχών και μάλλον θα ισχύει και στο μέλλον. Για τις μη ηγεμονικές κοινωνίες, η ουσία δεν είναι μόνο η απόκτηση εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά και η δυνατότητά τους να παραμείνουν ανεξάρτητες, δηλαδή ελεύθερες. Διαθέτοντας την οικία πολιτεία, μπορούν να οργανωθούν, να διαπραγματεύονται με τους τρίτους και να υπερασπίζονται την ελευθερία τους. Όριο ουρανός για τέτοιες στάσεις των μελών των φιλιρηνικών κρατών. Υπάρχουν επιπλέον έσχατες λογικές
που διοντολογικά δεσμεύουν τον ακέραιο πολιτικό στοχαστή. Είναι το γεγονός της ατομικής και κοινωνικής ύπαρξης. Είναι επίσης η ανθρωπολογική ετερότητά τους και τα υπέρτατα αγαθά των ανθρώπων, δηλαδή της εθνικής ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτοδιάθεσης που επιτρέπει αγώνα εθνικής ανεξαρτησίας και πολιτικής ελευθερίας. Υπάρχει επίσης και κάτι άλλο. Η δυνατότητα του αναλυτή να κατανοεί την διάσταση του τραγικού στη διεθνή πολιτική και η ικανότητά του να κάνει ορθολογικές επιλογές. Χρειάζεται πολύ κουράγιο και αντικειμενικότητα να κατανοήσει κανείς τον τραγικό χαρακτήρα όταν διαφορετικές κοινωνικές οντότητες συγκρούονται για το ίδιο πράγμα και με μορφικά παρομοιότυπη τυπική λογική. Ο Νεοκλής Σαρής ήταν στοχαστής εκπληκτικά ψύχρεμος και σε βαθμό που του επέτρεπε να βλέπει τέτοιες ειδοποιούς διαφορές και αποχρώσεις. Εν τέλει, όταν σωστά στέκεσαι για την δική σου πατρίδα, δεν στρέφεσαι ανέτεια κατά τον άλλον. Αγαπάς, αν όχι ποθείς την πολιτική ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία και σέβεσαι τις αντίστοιχες αξιοίες των άλλων εθνών. Υποδειγματική ήταν, είναι η στάση και τα λιγόμενα του γίγαντα της δημοκρατίας και της ελευθερίας, του Ρίγα Βελενστιλή. Διλήμματα δεν είχε για ό,τι έλεγε περί δημοκρατίας, ελευθερίας και τα άλλα έθνη. Δεν συμβατούσε ή μιλούσε αλλοπρόσαλα και συμβατικά. Ούτε βέβαια δίσταζε τι στάση έπρεπε να τηρήσει όταν άλλοι έθνοι απειλούσαν αυτό που ανήκει στο δικό του έθνος. Κάθε άτομο μέσα στις φλέβες του, το οποίο ρέει αίμα και όχι θολωμένο νερό, και κάθε άτομο το οποίο δεν είναι ανθρωπολογικά μηδενισμένο, που δεν είναι ατομιστής, που δεν είναι φιλοτομαριστής, που δεν έχει υπαρξιακές ταυτίσεις οι οποίες οδηγούν στο μηδενισμό, σημαίνει ότι συντηρεί και διατηρεί υπαρξιακές σχέσεις με τον πολιτικό τον οικείο, με το πολιτισμικό περιβάλλον του, αυτό που το γέννησε, το έθρεψε και τον διαμόρφωσε. Ο φυσιολογικός μέσος άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη επιπλέον, λογικό και αναμενόμενο είναι να προσκολάται στις έσχατες λογικές και στα κοσμοθετικά θέσφατα, όπως συγκροτήθηκαν και διαμορφώθηκαν στην διαδρομή του δικού του έθνους. Υπερασπίζεται αυτό που του ανήκει, αν χρειαστεί, επιδεικνύοντας αυτοθυσία. Παλεύει ανένδοτα για την ευημερία και την ασφάλεια της δικής του πολιτείας. Υπερασπίζεται τις ιστορικές ανθρωπολογικές προϋποθέσεις της και την εσωτερική πολιτική αυτοδιάθεση και συνηγορεί με κάθε τι που συγκροτεί και συγκρατεί δημοκρατικά την ενθοκρατική δική του ζωή. Αναμένει επιπλέον να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι για τη δική του πατρίδα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ορθολογιστικών στάσεων στη διεθνή πολιτική. Είναι αυτά μεμπτά και εμπόδια στην αντικειμενικότητα ενός πολιτικού στοχαστή? Το αντίθετο. Είναι η προϋπόθεση αντικειμενικότητας. Άνθρωπος που δεν αγαπά την πατρίδα του, δεν αγαπά καμιά άλλη. Και το αντίστροφο. Είναι δηλαδή πολιτικά ελληματικός και τρέφεται από σύνδρομα ιδιωτείας και καταχρηστικής ιδιοτέλειας. Είναι εξορισμού περιφερόμενος αλήτης με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Εξ αντικειμένου ρέπει προς φιλοτομαρισμό, ιδιωτεία, εγωπάθεια, ιδονιστικά σύνδρομα και φιλαυτεία. Είναι λατώματα που γεμίζουν τα ελλείμματα της ανθρωπολογικής του υπόστασης. Εύκολα οδηγούν στην προδοσία εντός εισαγωγικών, σε όλες τις βαθμίδες της και σε όλες τις αποχρώσεις της, οι οποίες είναι πολλές και συχνά δυσδιάκριτες. Μεταξύ εφιάλτη που είναι στον ένα πόλο της πολιτικής ζωής και Βαγόρα Παλικαρίδη που είναι στον άλλο πόλο, είναι διάμεσες κοιμάνσεις του εκκρεμού των ανθρωπίνων στάσεων και συμπεριφορών είναι βασικά άπειρες. Η φιλοπατρία είναι η προϋπόθεση φοράς κίνησης προς τον πόλο όπου υψώνεται ο Βαγόρας Παλικαρίδης. Κάτι τέτοιο στη διεθνή πολιτική είναι η προϋπόθεση ορθολογισμού αντιγεγονικών στάσεων και διεθνούς σταθερότητας. Ο Νεοκλής Σαρής ήταν φορέας ακριβώς οικογενειακών παραδόσεων των ελληνικών κοινοτήτων της Μεγάλης Ελλάδας, της Ανατολής. Ήταν επίσης γνώστης της ανθρωποκεντρικής ελληνικής ορθόδοξης παράδοσης. Είχε πρωτογενή γνώση, επίγνωση και βιώματα της ελληνικότητας και της διαδρομής της, όπως και οι προαλήσαντες τόνισαν. Τον γέννησε μια ελληνική γη που κατακτήθηκε και δεν αναχτήθηκε. Με σπάνιο τρόπο ήταν γέννημα και θρέμα αυτής της ελληνικότητας. Η ιστορική γνώση είχε μπόλικη. Είχε επίσης και κοινωνική σκέψη, επιστημονική σκέψη και αυτό που έχει σημασία είναι ότι βιωματική γνώση και επιστημονική γνώση ολοκληρωνόταν αρμονικά. Βίωσε οθωμανικές και νεοτουρκικές στάσεις και συμπεριφορές και τις ζήμωσε με την ελληνικότητά του, χωρίς η τελευταία να λιωθεί ή να θυγεί. Βίωσε την βαναυσότητα του νεοτουρκικού κράτους και δυστυχώς και του νεοελληνικού κράτους.
το οποίο με πικρία και θλίψη σταδιακά ανακάλυψε, όπως και πολλοί από εμάς δυστυχώς, ότι είναι μόνο κατ' όνομα ανεξάρτητο. Διότι η πολιτική κυριαρχία έχει ονοματεπώνυμο, δεν είναι έτσι μια τυπική κυριαρχία. Παρά τις αναμενόμενες δολοφονίες χαρακτήρα κατά του προσώπου του, η αλήθεια είναι ότι έβλεπε τα πάντα ψύχρεμα και λογικά. Τα δίνει ανθρώπινα, ζωντανά και με εντυπωσιακή υπαρξιακή ένταση, που του επέτρεπε τούτης να διατηρεί τον πολιτικό του ορθολογισμό άθικτο. Μερικές φορές ξάφναζε για το πώς από την γαλήνια ψυχραιμία ξαφνικά ξεσπούσε με ελεγχόμενο τρόπο, δίνοντας χρώμα, ουσία, νόημα και φτωχία στα επιχειρήματά του. Όντας μια πανίσχυρη κράση ανθρώπου και μια γόνιμα εκρηκτική προσωπικότητα, πρικισμένη με αυτό το σπάνιο προτέρημα που ονομάζεται χιούμορο, κανείς συχνά απορούσε. Πώς να είναι τόσο ήπιος και ισορροπημένος σε αυτά που λέει, και πώς μπορούσε όταν αναπόφευκτα ως άνθρωπος πρικισμένος με ψυχόρμητα εκρήγνεται να καταφέρνει να είναι εν τούτης τόσο δίκαιος, να είναι τόσο αντικειμενικός και να έχει τόσο χιούμορο και τόση ευστοχία στα επιχειρήματά του. Ασφαλώς σε μια κοινωνία που στο τέλος όλοι ανακαλύπτουμε ότι είναι βαθύτατα ροκανισμένοι, ασφιχτικά ξενοκρατούμενοι, υπευμένοι από κάκιστους καβαλάριδες και τις οποίες μερικά μέλη εν τέλει με τον ένα ή άλλο τρόπο προσχωρούν στην άλλη πλευρά, λογικότατο και φυσιολογικό, αν όχι πρέπον, είναι να θίγονται πολύ από τον οξυδερκή και δυσδυτικά εύστοχο νεοκλήσαρή. Πάντοτε θα μας συνοδεύει η ζωντανή σκέψη του νεοκλήσαρή, η πάμπλουτη προσωπικότητά του και ο πολιτικός του ορθολογισμός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.